Αγαπημένοι τηλεθεατές του Λίχνου και της εκπομπής Εθελοντική Μία Αμοιβόμενη Ημοδοσία. Εκουσίως παρέμεινα σε καραντίνα στην Αμοργό, άλλο που δεν ήθελα βέβαια, για 3 μήνες, αλλά σε αυτό το διάστημα προσευχήθηκα, θαύμασα τη φύση που την είχα ξεχάσει γιατί δεν είχα κάνει άλλες φορές Μάιο στην Αμοργό και μου έκανε εντύπωση οι εναλλαγές. Ξεκινήσαμε με την Αμοργό πράσινη, περάσαμε στην Αμοργό την κίτρινη από τα λουλούδια των Σπάρτων και των Φρίγανων και είπαμε λοιπόν να γράψουμε μια εκπομπή εδώ στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Αμοργού, το οποίο έχει το όνομα, φέρει το όνομα γιατί ήταν και χορηγός του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου και ήταν μια ιδέα για τη δημιουργία η οποία ανήκει στους πρωτοπρεσβύτερους τον Παπαθωμά τον Συνοδεινό, τον Παπαγιώργη τον Θεολογίτη Αρχιερατικό Επίτροπο Αμοργού και με την ευλογία και την ενθάρρυνση του Μητροπολίτου Θύρας Αμοργού και Νήσων του κυρίου κυρίου Επιφανίου Αρτέμι. Πιθανολογώ ότι στο διάστημα που θα μείνω ακόμα εδώ μπορεί να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για το Εκκλησιαστικό Μουσείο. Ο Παπαγιώργης είναι εκεί και μας βλέπει, οπότε πιστεύω να έχει αντίρρηση. Ωραία. Τώρα λοιπόν θα σας πω ότι δεν είμαι μονάχος μου. Έχω μαζί μου τον πρώτο ψάλτη, δεν ήθελε να το πω άλλο εγώ το είπα, τον Καταπόλων, τον φίλο μου τον Νικήτα τον Σίμω. Ένα άνθρωπο που θα το θέλαμε να τον είχαμε στην Πάτρα γιατί έχει ένα τέτοιο εθελοντικό DNA που θα μας χρειαζόταν. Αλλά δεν πειράζει και εδώ στην Αμοργό καλά να κάνει. Έτσι λοιπόν αγαπημένοι τηλεθεατές, επικοινωνούμε πάλι μαζί και όλο αυτόν τον καιρό εδώ, με όλα αυτά που ακούσαμε, τα παράξενα, τα δύσκολα, όλα αυτά που είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές του Λίχνου και που οι παλικαράδες, αυτοί οι λεβέντες τα αγνοούσανε, λοιπόν και μετά έγινε ό,τι έγινε, σκέφτηκα λοιπόν ότι όλα αυτά που κάνουμε, όσοι κάνουμε, και ο τελευταίος πολίτης, είναι αγάπη. Αν δεν αγάπας, δεν πας να δώσεις αίμα. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας τον τίτλο αυτόν που έχω γράψει, τον έκλειψα από τον Αϊνστάιν. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, όσο και αν μας έχει συνηθίσει σε άλλα πράγματα, ο Αϊνστάιν έχει γράψει σε μια επιστολή του «Ο Θεός είναι αγάπη, είναι αγάπη, όχι, η αγάπη είναι ο Θεός και ο Θεός είναι αγάπη». Έτσι λοιπόν, αυτό τον καιρό είπα να γράψω και εγώ μερικά πράγματα γύρω από αυτόν. Ζούμε στο νησί της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, δεν ξέρω πώς θα ήταν η Αμοργό, ούτε τολμώ να το διανοηθώ η Αμοργός πώς θα ήταν χωρίς την Χοζοβιώτισσα. Μας έκανε την τιμή να έρθει να κατοικήσει εδώ μαζί μας χρόνια τώρα. Αλλά κάθε φορά που επιχειρώ να γράψω και να αναφερθώ στην Υπεραγία Θεοτόκο, τη Γλυκητά, τη μητέρα του Ναζωραίου, με καταλαμβάνει ένα δέος. Στέκομαι αμήχανος μπροστά στην άσπρη κόλλα του χορτιού, του χαρτιού, και που περιμένει υπομονητικά να φιλοξενήσει τις σκέψεις μου και να τις αποτυπώσει πάνω στο χαρτί. Στέκομαι, αλλά ο εγκέφαλός μου αρνείται να δώσει εντολή στο χέρι μου να αρχίσει να γράφει αυτά που θέλω να πω. Προσπαθώ να αυτοκυριαρχηθώ και προσεύχομαι. Στο μυαλό μου έρχεται, φεύγει, έρχεται, φεύγει και ξανάρχεται η φράση προσφώνηση, προσευχή από τους χαιρετισμούς. Τελευταία στάση, γράμμα ωμέγα. Ο πανίμνη τεμήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατων λόγων. Και οραματίζω. Περνά μπροστά μου όλη η ιστορία της Θεοτόκου, από τη σύλληψη και τη γέννησή της.
την είσοδό της εις τα Άγια των Αγίων, των Ευαγγελισμών, τη γέννηση του Υιού του Θεού και Υιού της και όλη τη ζωή του μέχρι το πάθος, τη Σταύρωση και την Ανάστασή του. Ύστερα μα κατακλείζουν αναμνήσεις από το μοναστήρι της Αμοργού, την Ιερά Μονή της Παναγίας της Χωροζωβιώτισσας. Ένα πολύτιμο περιδέρεο γκρεμασμένο στα βράχια της Αμοργού. Έτσι αποκαλεί το μοναστήρι μας στο εννεάτομο έργο της με τίτλο «Η πολυώνυμος δέσποινα και τα επώνυμα προσκυνήματά της, η κυρία Παναγιώτα Κωνσταντοπούλου Δωρή». Τώρα λοιπόν κάθε φορά που το σκέπτουμε, γεμίζουν τα αυτιά μου με γλυκίδα τους ήχους από τον ύμνο που έγραψε και συνέθεσε ο έξοχος συμπατριώτης μας, ο δάσκαλος και θεολόγος, ο φίλος ο Νίκος ο Θεολογίτης. Των νήσων του Αιγαίου σύ προείστασε πρόμαχος και της Αμοργού η προστάτης Παναγία Πανάμουμε. Ετούτα τα μελωδικά λόγια εναλλάσσονται συνέχεια στο μυαλό μου με το απολυτίκιο της εορτής των εισοδίων της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Σήμερον της Ευδοκίας Θεού το προήμιον και της των ανθρώπων σωτηρία εις η προκήρυξης. Εν ναό του Θεού τρανός η Παρθένος δείκνεται και το Χριστόν της πάση προκαταγγέλλεται. Άρα λοιπόν έχουμε τον ψάλτη να ακούσουμε το τροπάριο των εισοδίων. Σήμερον της Ευδοκίας Θεού το προήμιον και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξης, εν ναό του Θεού τρανός η Παρθένος δείκνυται και των Χριστών της πάση προκαταγγέλλεται. Αυτή και εμείς μεγάλο φόρος βοήσομεν, χαίρε της οικονομίας του Κτίστου η εκπλήρωσης. Εδώ λοιπόν, στο απολυτίκιο των εισοδίων, χρησιμοποιείται η λέξη ευδοκία, που σημαίνει, κατά τον Παμιώτη, ευμενής διάθεσης, αυτή που προέρχεται από το Θείο. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Σημαίνει εύνοια, ευμένεια, επιδοκιμασία, χάρη. Στο απολυτίκιο του Ευαγγελισμού χρησιμοποιείται η λέξη σωτηρία, που σημαίνει απαλλαγή από κίνδυνο, λύτρωση, εκκλησιαστικά η λύτρωση του ανθρώπου από την αμαρτία. Είναι απόφαση πια του Θεού Πατέρα, του Υιού που θεληματικά από αγάπη αναλαμβάνει αυτό το έργο να το φέρει εις πέρας, και του Αγίου Πνεύματος που συνεργάζεται και της Θεοτόκου που δέχεται. Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Έτσι θα γεννηθεί ο Σωτήρας, αυτός που σώζει, κατά τα εκκλησιαστικά, ο Ιησούς Χριστός ως λυτρωτής του ανθρώπου από το θάνατο και την αμαρτία. Στις 25 Μαρτίου απεσταλμένος του Θεού ο Αρχάγγελος Γαβρίλ θα φέρει το μήνυμα στην Παρθένο Μαρία και ο Ιερός Συνοδός θα γράψει και θα συνθέσει το απολυτήριο του Ευαγγελισμού. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιο και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ τη χάρη ευαγγελίζεται. Σε άλλο τροπάριο, ο Γαβριήλ καταπλαγίστα αναφωνήσει «Ποιον σοι εγκόμιον προς αγάγω υπάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγει βόση, χαίρε ή και χαριτωμένη». Όλα αυτά τα είπα για να σας δώσω να καταλάβετε γιατί έχω αμηχανία κάθε φορά που χρειάζεται να αναφερθώ στην Υπεραγία Θεοτόκου. Έτσι όμως, θεία χάριτη και φιλανθρωπία, θα γεννηθεί από την Παρθένα Μαρία ο Υιός του Θεού. Η απέραντη αγάπη του πλάστη για το πλάσμα του, η απέραντη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, θα στείλει τον μονογενή του Υιό στη γη για να μας σώσει και να μας διδάξει την αγάπη. Πρώτα θα κηρύξει και θα μας πει «Αγαπάτε αλλήλους». Μετά θα βάλει τον πύχη πιο ψηλά, πολύ ψηλά για τον άνθρωπο και θα μας παροτρύνει «Εγώ δεν λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Ο Απόστολος των Εθνών ο Παύλος μετά από χρόνια θα γράψει στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή τον υπέροχο ύμνο της αγάπης. Εις των βίων αυτών οι γνώσεις μας είναι περιορισμένοι και οι προφήτε μέρος μόνο των μυστηρίων της Θείας Σοφίας μας αποκαλύπτουν.
Όταν δε εις το μέλλον τα βίω έρθει το τέλειον και μας δοθεί η τέλεια γνώσης, τότε το μερικόν και ατελές θα καταργηθεί. Αυτά θα γίνουν εις την μέλουσα ζωή. Τώρα δε εις την παρούσαν μένουν η πίστης, η ελπής, η αγάπη. Αυτά τα τρία μεγαλύτερα δε από αυτόν είναι η αγάπη. Να γιατί η αγάπη είναι το μείζον, γιατί όλοι συμφωνούν ότι η αγάπη δεν έχει όρια. Βλέποντας την καταστροφή που γίνεται κάθε μέρα στον πλανήτη μας και τις επιπτώσεις που έχουν όλα αυτά στην υγεία μας, στη ζωή μας, στο μέλλον των παιδιών μας, αποφάσισα και εγώ να εκπονήσω ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και να σας το καταθέσω. Λέω λοιπόν ότι αν κυβερνούσα εγώ την πλάση, δεν θα άφηνα κανείς να τη χαλάσει. Θα δίνα καρδιά στην πέτρα και ψυχή σε όλα τα δέντρα. Και στον άνθρωπο εν τέλει θα δίνα κρασί και μέλι και θα του στερούσα μόνο την αρρώστια και τον πόνο. Όμως, αγαπημένοι τηλεθεατές μου, ούτε κυβερνώ τον κόσμο, ούτε μόνος μου έχω τη δύναμη να τον επηρεάσω. Να όμως τα όπλα μας όπως μας τα δίνει ο Απόστολος Παύλος. Πίστη, ελπίδα και αγάπη. Αυτά τα έχουμε ή μπορούμε να τα αποκτήσουμε και κανείς δεν μπορεί να μας τα πάρει γιατί είναι άειλα. Ο μεγαλύτερος επιστήμονας του καιρού μας, ο Αϊνστάιν, γράφει για την αγάπη. Υπάρχει μια εξαιρετικά ισχυρή δύναμη που μέχρι σήμερα η επιστήμη δεν έχει βρει επίσημη εξήγηση για αυτήν. Αυτή η παγκόσμια δύναμη είναι η αγάπη. Η αγάπη ξεδιπλώνει και αποκαλύπτει, για την αγάπη ζούμε και πεθαίνουμε. Αγάπη είναι ο Θεός και ο Θεός είναι αγάπη. Η αγάπη είναι η πιο ισχυρή δύναμη που υπάρχει, διότι δεν έχει όρια. Ίσως δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να κάνουμε μια βόμβα αγάπης ή μια μανία με τις βόμβες αυτός. Μια συσκευή αρκετά ισχυρή ώστε να καταστρέψουμε εντελώς το μίσος, τον εγωισμό, την απληστία που καταστρέφουν τον πλανήτη μας. Αυτά ήταν λόγια του Αϊνστάιν. Στην υπέροχη και πλούσια ελληνική γλώσσα που μας άφησαν παρακαταθήκη οι προγόνοι μας, υπάρχει μια τρισύλλαβη λέξη η οποία τα λέει όλα. Είναι η λέξη αγαπώ. Κάποια στιγμή λοιπόν θα γράψω, επηρεασμένος από την αιμοδοσία, αγαπώ. Μια λεξούλα μικρή τόσο δούλα, μα έχει βάθος πολύ τόσο ωμέγα. Αν προσέξεις θα δεις πως αρχίζει με αλφα και τελειώνει σε ωμέγα. Άρα τα λέει όλα. Κάποια στιγμή θα προσπαθήσω να απαντήσω στο αιώνιο ερώτημα τι είναι η αγάπη. Εμπνεόμενος από την υπέρτατη αγάπη που νιώθει αυτός που δίνει, προσφέρει ένα κομμάτι από το ίδιο το σώμα. Αίμα, όργανα, μυελός των οστών. Και θα γράψω. Αγάπη είναι να αιμοδοτείς χωρίς ποτέ να μάθεις ποιος πήρε από το αίμα σου δύναμη για να ζήσει. Όμως δεν είναι όλα ρόδινα. Υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος που δηλητηριάζει τη ζωή μας. Αυτό το πέρασμά μας από τη γη. Το περιγράφει πολύ σοφά ο Νιν Δαλάι Λάμα ως εξής. Ο άνθρωπος είναι τόσο αγχωμένος για το μέλλον που δεν απολαμβάνει το παρόν. Ζει σαν να μην πρόκειται να πεθάνει ποτέ και πεθαίνει χωρίς να έχει ζήσει. Και να η σκληρή πραγματικότητα. Με ρεαλισμό θα γράψω ή αν προτιμάτε θα φωνάξω. Ζούμε σε μια κοινωνία που δεν θέλει να βλέπει τον εαυτό της στον καθρέπτη. Ζούμε σε έναν κόσμο που δεν του αρέσει να βλέπει τον εαυτό του στον καθρέπτη. Και αντί να διορθώσει τα άσχημα, αντί να φτιάξει το γυαλό που στραβά αρμενίζει, βρήκε τη λύση εύκολη και έσπασε τον καθρέπτη. Ας ξαναγυρίσουμε όμως την αγάπη. Η αγάπη είναι προϊόν ελευθερίας. Μια ελευθερία που μας την έδωσε ο ίδιος ο δημιουργός. Αλλά ο άνθρωπος δεν αρχίζει στη χρήση της, τις περισσότερες φορές ρέπει στην κατάχρηση της ελευθερίας. Πολύ εύστοχα λοιπόν θα σημειώσει ο δικός μας ο πατρινός ποιητής, ο Διονύσης Καρατζάς στο βιβλίο του «Ιόνιο πορεία δυτικά», γιατί ελευθερία δεν σημαίνει ασυδοσία που διαλύει, αλλά αδέσμευτη έκφραση που συνθέτει αρχές και καλλιεργεί τη φαντασία και την έμπνευση. Οπότε μια και πήγαμε στην Πάτρα, ας πούμε το Απολυτή και το Αγίου Ανδρέα. Ως τον Αποστόλων πρωτόκλητος και του κορυφαίου αυτάδεφος τον Δεσπότη των όλων Ανδρέα ηκέτερε ειρήνην την οικουμένη
είσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Χρησιμοποιώντας λοιπόν, όπως λέει ο ποιητής, φαντασία και έμπνευση, κάποια βραδιά απολαμβάνοντας την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, θα φτάσει ως την πένα μου ο στίχος που γεννήθηκε εκείνη τη στιγμή στο μυαλό μου. Πανσέλινος απόψε και θα έρθω παρέα με τον έρωτα για να σου τραγουδήσω. Θα πάρω φως από το φεγγάρι για κλωστή και στα μαλλιά σου δυο αστέρια θα κεντήσω. Περνώντας ο καιρός, οριμάζοντας, όπως γίνεται σε όλους μας, και ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ζει την εποχή του, τα χρόνια του, όχι να είναι 50 και να ζήσαν 20, ούτε να είναι 20 και να ζήσαν 50, θα γράψω πάλι. Η ανησυχία μου είναι αυτή. Θεού πνοή είναι η ψυχή και ζει μέσα στο πύληνό μας σώμα. Αγάπη όταν δεν έχει στην καρδιά, φεύγει η δροσιά από τον πυλό και μένει σκέτο χώμα. Στην 21η Αμφιχτιονία, τη γιορτή των Συλλόγων Εθελοντών Εμμοδοτών που έγινε στην Πάτρα 5, 6 και 7 Οκτωβρίου του 2018, προβληματιζόμουν και ήθελα να βρω έναν τρόπο να πω και να γράψω γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι εθελοντές εμμοδότες, θα ξεκινούσαν από όλες τις γωνιές της Ελλάδας μας για να έρθουν στην πόλη της Πάτρας να συνεορτάσουν το γεγονός. Όμως, πάντα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές έχουμε ανάγκη από τη δύναμη εκείνου και των οσίων και των Αγίων του. Και έτσι λοιπόν, επηρεασμένος από την εκκλησία που ξέρουν στην Πάτρα, η οποία είναι αφιερωμένη στον Όσιο Ιωακήμ της Μονής των Νοτενών, θα τον παρακαλέσω και βέβαια, για να μ' ακούσουν και οι πατρινοί Παπαγιώργοι, θα πω το τροπάριο του Οσίου Ιωακήμ. Βίον έρθεον λαμπρός ασκήσας, θείας χάριτος οφθής δοχείων, Ιωακήμ Θεοφόρε μακάριε, των νοτενών της Μονής εγκαλόπισμα και σκιαδά ιερώτα των βλάστημα. Πατερόσιε Χριστόν το Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, θα μου έρθει η έμπνευση, τη βοηθεία του Οσίου Ιωακήμ και θα προσπαθήσω να εξηγήσω πώς ένας άνθρωπος και γιατί δίνει ένα κομμάτι από τον εαυτό του, ζωντανό κομμάτι. Και έτσι έβαλε έναν τίτλο «Τα αν του ανθρώπου». Του ανθρώπου όμως με άρθρα κεφαλαίου. Αν δεν καιγότανε από τις φλόγες της αγάπης οι καρδιές, αν δεν πονούσαν οι ψυχές για τους καημούς των άλλων, αν δεν αγωνιούσαν για το μέλλον των παιδιών, αν δεν προσευχόμαστε για αυτούς που υποφέρουν, αν δεν καταλαβαίναμε την αδυναμία μας στο θάνατο και την αρρώστια, αν δεν προσφέραμε στον άνθρωπο πίστη, ελπίδα, αλληλεγγύη, αν δεν παρακαλούσαμε τον δυνατό βοήθεια να μας δώσει, τότε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα θαύμα για να γίνει ο άρρωστος καλά εκεί που οι γιατροί σηκώνουν τα χέρια. Εδώ βγαίνει λοιπόν το συμπέρασμα, αποτέλεσμα. Με πίστη, αγάπη και ανθρωπιά γίνεται του ανθρώπου η καρδιά πυρκαγιά. Τελικά τι είναι αγάπη? Η δική μου απάντηση είναι: η αγάπη είναι ήλιος καλοκαιρινής αυγής και νύχτας αυγουστιάτικης ολόγιμου φεγγάρι. Η αγάπη είναι μουσική από παλιό βιολί που στις χορδές του αργός ήρθα τρίβεται το δοξάρι. Έτσι τελειώνει η περιπλάνηση του νου και του λογισμού μου στα ιερά κείμενα και γεμάτος αγαλίαση αρχίζω να τραγουδώ «Ω Παναγιά της Αμοργού και Χωροζοβιώτησά μου, μίλια κι αν είσαι μακριά, σε έχω παρηγοριά μου». Η Αγγελική Κοβέου ψακή έγραψε «Ο Παντελής Δεσποτίδης σε μελοποίησε». Τώρα λοιπόν, γήινος πια, θα προσπαθήσω να συλλάβω και να γράψω με τις όποιες δυνάμεις έχω,
το υπέροχο νόημα της αγάπης έτσι όπως εκείνη έρχεται στα όνειρά μου, όχι στον ύπνο μου. Και μου αυτοσυστήνεται προσπαθώντας ταυτόχρονα να απαντήσει στα ερωτικά μου. Δεν είναι η αγάπη φυλακή συναγερμούς να βάλεις. Δεν είναι η αγάπη συν και πλην συμπέρασμα να βάλεις, να βγάλεις. Δεν είναι η αγάπη, αγάπη είναι να πονάς όταν πονάει εκείνη. Αγάπη είναι να χαίρεσαι με τη χαρά που δίνεις. Αγάπη είναι να προσφέρεσαι έτσι γιατί σ' αρέσει. Έτσι λοιπόν, φτάνοντας στον τέλος αυτής της εκπομπής, Θεία Χάριτη, λέω να πούμε τον ύμνο. Θα πούμε μαζί όμως τώρα. Βεβαίως. Τον νήσον του Αιγαίους η προείστασε πρόμαχος και της αμοργού η προστάτης Παναγία Πανάμωμε. Ο ζώβου εκ της χώρας θαυμαστός η Θεία σου εικόν διέπνευσε επελάγη. Κουμίζουσα της αμοργήνης την χάρη σου άχραντε και χαριτωμένη χαίρε τον πιστό το στήριγμα και της οικουμένης κλαίος και οράειλμα. Θα τελειώσουμε με ευχαριστίες και να το ξεχάσουμε στον Παπαγιώργη που μας άνοιξε και έμεινε μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Δεν ήθελε να μπει στην εικόνα, αλλά την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε για το Εκκλησιαστικό Μουσείο και τα άλλα εκκλησιαστικά πράγματα της χώρας δεν θα το αρνηθεί. Και τον Βαγγέλη τον Δεσποτίδη, ο οποίος όσες φορές με έχει γράψει ή ηχογραφήσει ή γράψει με τις κάμερές του, δεν έχει πάρει ποτέ λεφτά. Είναι και αυτός ένας εθελοντής. Λοιπόν, καληνύχτα και όπως λέω πάντα, στερούμενος όποιας άλλης δίποτε ευχής από τον καιρό που ασχολήθηκα με την εθελοντική αιμοδοσία και βλέποντας τον πόνο, την αγωνία για την αρρώστια, η ευχή είναι μία. Καληνύχτα σας και να έχετε την υγεία σας. Καληνύχτα σας, καλά να είστε και σας περιμένουμε στην Αμοργό.